Με τη συζήτηση περί ακραίων καιρικών φαινομένων και κλιματικής αλλαγής, επιχειρείτε να αποκρύψετε ότι σήμερα η πρόοδος της επιστήμης της τεχνολογίας είναι σε θέση να προσφέρει πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το παρελθόν προστασία στον άνθρωπο από τα φυσικά φαινόμενα, προλαμβάνοντας ή περιορίζοντας σε σημαντικό βαθμό τις συνέπειες και με βάση τις όποιες αλλαγές στο κλίμα. Φρένο στις δυνατότητες αυτές βάζει σήμερα το κριτήριο του κέρδους, η επικίνδυνη αντίληψη κόστους ωφέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ελάχιστα αποσπασματικά έργα, η διάκριση σε υψηλής και χαμηλής επικινδυνότητας περιοχές που καταδικάζουν εργατογειτονιές να μένουν ανοχήρωτες. Όλα τους σχεδιασμένο αποτέλεσμα ευρωοδηγιών και της διαχρονικής αντιλαϊκής πολιτικής τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Μας απαντήσατε σε ερώτησή μας για τις πλημμύρες στην Εύβοια ότι ούτε το Ταμείο Αλληλεγγύης ούτε το ΕΤΠΑ δεν αποζημιώνει ιδιώτες, δηλαδή τους ίδιους τους πληγέντες. Άρα τα εργαλεία σας είναι μόνο για τους ομίλους. Στη δε περιοχή της Κινέτας με τις περσινές μεγάλες πυρκαγιές είναι η τρίτη φορά που πλημμυρίζουν τα ίδια σπίτια των πυρόπληκτων, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν καν αποζημιωθεί για τις προηγούμενες καταστροφές. Εκτεταμένες είναι και οι ζημιές πρόσφατα και χρήζουν άμεσης αποζημίωσης και έργων από κατάσταση σε Κρήτη, Εύβοια, Χαλκιδική, Θάσο, Ιόνιο, Ρόδο, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και αλλού. Σε σύγκρουση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτούμε να αποζημιωθούν τώρα οι πληγέντες, να πάρθουν άμεσα μέτρα αντιπλημμυρικά πολιτικής προστασίας, υποδομών, προσωπικού, με ολοκληρωμένο κρατικό επιστημονικό σχεδιασμό.